Γεια! Πρέπει να αλλάξω intro. Γεια σας λοιπόν! Σήμερα σας έχω ένα βίντεο στο οποίο έχουμε μακιγιάζ με tiny καλλιντικά. Έχω μαζέψει ό,τι μικροσκοπικό καλλιντικό βρήκα. Και τα έχω βάλει όλα σε αυτό εδώ το necessaire. Ναι, σε αυτό εδώ το mini necessaire υπάρχουν όλα τα προϊόντα που χρειάζονται για ένα full μακιγιάζ. Για να το συγκρίνουμε λίγο με το κανονικό necessaire που έχω. Όπως βλέπετε, υπάρχει μια διαφορά. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Έχω κάποια πολύ ωραία προϊόντα εδώ. Επίσης, σε όσα είχα και τη μεγάλη συσκευασία, θα σας τα δείχνω και τα δύο για να τα δούμε συγκριτικά. Αυτά λοιπόν, ξεκινάμε. Ξεκινάμε με το primer. Μισό να το βγάλω. Έχω δύο μίνι συσκευασίες primer. Είναι και τα δύο από Benefit, το The Professional. Αυτό είναι το κλασικό και αυτό είναι το Pearl Primer. Ουσιαστικά αυτό δίνει μια λάμψη έτσι κάτω από το μακιγιάζ. Συγκριτικά με τη μεγάλη συσκευασία, το μεγάλο έχει 22 ml, ενώ το μικρό 7,5. Είναι πολύ γλυκούλι το μικρό. Τέλεια! Πάμε στο make-up. Λοιπόν, για foundation έχουμε δειγματάκια. Δεν βρήκα κάποια μικρή συσκευασία, οπότε πήρα ό,τι δειγματάκι βρήκα. Και τα δύο είναι από Yves Saint Laurent. Αυτό είναι το Touche Eclat All-in-One Glow Foundation και αυτό είναι το All Hours Foundation. Okay. Α, και είναι στην απόχρωση B30 Almond και αυτό στο B40 Sand. Αυτό λογικά θα είναι σκούρο, οπότε πάμε να δοκιμάσουμε αυτό. Για αρχή δεν μπορώ καν να το ανοίξω. Καλά άρχισα. Έχει καθόλου προϊόν μέσα. Where are you? Α, έβγαλε, εντάξει. Α, έχει αρκετό! Για να το απλώσω θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ το μικρό σφουγγαράκι. Είναι σαν ένα mini beauty blender. Και συγκριτικά με ένα beauty blender θα κάνω λίγο 20 ώρες για να το απλώσω. Αλλά δεν πειράζει. Είναι της υπομονής. Σαν απόχρωση νομίζω ότι είναι εντάξει. Αλλά έχω την εντύπωση ότι αυτό το σφουγγαράκι έχει απορροφήσει αρκετή ποσότητα. Οπότε ίσως βάλω άλλη μια στρώση. Πόσες ώρες. Πραγματικά, όχι μου πες. Μετά από 20 ώρες, τα καταφέραμε. Προχωράμε στο concealer. Λοιπόν, έχω αυτό εδώ το mini concealer. Είναι από Estée Lauder το Double Wear. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω την Αντωνία για την ευγενική χορηγία αυτού του concealer. Η μεγάλη συσκευασία είναι αυτή. Όπως βλέπετε υπάρχει μια διαφορά. Έχουν σβηστεί εδώ τα γράμματα, οπότε δεν μπορώ να δω τα ml. Πάμε να βάλουμε concealer. Και πάλι με αυτό το σκουκαράκι. Τέλεια! Πάμε στην πούδρα, που δυστυχώς είναι το μόνο προϊόν που δεν βρήκα tiny συσκευασία, οπότε θα χρησιμοποιήσω αυτή εδώ από Kat Von D. Βάζω γενικά παντού. Και θα πάρω και αυτό εδώ το μικρό πινελάκι. Ωραία! Είμαι λίγο σαν τρελή, δεν πειράζει. Και πάμε στα φρύδια! Εδώ έχω δύο μίνι προϊόντα. Ένα μίνι καμπράου από Benefit και ένα μίνι goof proof επίσης από Benefit. Και τώρα σε σύγκριση συσκευασίες μικρή και μεγάλη και μικρή και μεγάλη. Να δω αν λέει ποσότητα θέλω. Αυτό εδώ λέει ότι είναι 0,34 το μεγάλο και 0,17 το μικρό. Είναι δηλαδή ακριβώς το μισό. Επίσης η μεγάλη συσκευασία του goof proof από τη μία πλευρά έχει και ασπούλι. Να το. Ενώ το μικρό δεν έχει. Γι' αυτά δεν λέει ποσότητα. Είναι αυτό. Είναι πολύ cute. Αχ, αυτό θέλω να χρησιμοποιήσω. Το mini καμπράου. Καλέ! Δεν μπορώ. Έχει και αυτό εδώ το πινελάκι, όπως και μεγάλη συσκευασία. Νομίζω λίγο να τα χτενίσω. Και πάμε στα μάτια. Είναι η Tartist Pro to go. Είναι μια mini παλετίτσα. Δείτε πόσο και ότι είναι. Δεν μπορώ. Έχει και καθρέφτη από εδώ. Και τα χρώματα που έχει είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι επίσης το πρώτο προϊόν από Tarte που θα χρησιμοποιήσω. Και ανυπομονώ. Ξεκινάω με αυτή εδώ την απόχρωση. Και αυτό το μίνι πινελάκι. Το απλώνω σε όλο το βλέφαρο. Νομίζω ότι το πινέλο δεν βοηθάει και πολύ. Και τώρα με αυτό εδώ το φουντωτό πινελάκι θα πάρω την απόχρωση Crisp. Είναι καφέ πορτοκαλί. Αυτή λεγόταν Drive. Wow. Έχει τέλεια απόδοση. Τώρα θα πάρω αυτή την απόχρωση που είναι μια σίμερ σκιά, λέγεται Boss. Τώρα θέλω να βρέξω λίγο το πινέλο με ένα tiny setting spray, το οποίο θα δούμε στη συνέχεια. Wow. Και τέλος θέλω να βάλω αυτή εδώ τη σκιά, λέγεται Hype. Θα τη βάλω με το χέρι
εδώ λίγο στο κέντρο. Τι να θα πω αυτή τη μίνι παλετίτσα. Πάμε τώρα στη μάσκαρα. Θα βάλω δύο. Ένα mini The Real Primer βλεφαρίδων και μία mini Bad Girl Bang. Αυτό είναι 8,5 γραμμάρια και αυτό 4. Περίπου το μισό. Και για την Bad Girl πάλι 8,5 και 4. Ίδια αναλογία. Τέλεια. Και πάμε και στην κανονική μάσκαρα. Ας βγάλω την πούδρα κάτω από τα μάτια, να γίνουμε λίγο άνθρωποι. Μάσκαρες κάτω από τα φαρέτια δεν έβαλα. Και πάμε στο bronzer. Έχω ένα mini χούλα, το οποίο σε σύγκριση με το πιο μεγάλο, βέβαια αυτό είναι το Hoola Light, αλλά έχει το ίδιο μέγεθος. Είναι έτσι. Το μεγάλο είναι 8 γραμμάρια και το μικρό 4, ακριβώς το μισό. Και πάμε να το βάλουμε σε όλο το πρόσωπο. Έχει ένα mini πινελάκι. Αυτό θα χρησιμοποιήσουμε. Όχι! Δεν θέλω απλά να θερμάνω το πρόσωπο. Και λίγο με αυτό το πινέλο θα το απλώσω καλύτερα. Και πάμε στο ρουζ. Α, εντωμεταξύ είχα και αυτή εδώ τη μίνι παλέτα που είναι για το πρόσωπο. Θα πάρω λίγο και από αυτό αν είναι, για να κάνω κοψίματα. Είναι λίγο πιο ψυχρό νομίζω από το χούλα, οπότε εντάξει, θα βολέψει. Ρουζ, θα βάλω ένα συνδυασμό αυτού εδώ και του Καλιφόρνια από Benefit. Αυτό είναι λίγο πιο πορτοκαλορόζ. Όχι, έβαλα πολύ. Τελικά έβαλα μόνο τον Καλιφόρνια και πάμε στο highlighted. Θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ πέρα. Είναι από Ofra το Mini Rodeo Drive. Το highlighter το συγκεκριμένο το αγαπώ. Δεν είναι η πρώτη φορά που το χρησιμοποιώ. Oh my. Wow. Εδώ. Και θα βάλω και λίγο στην εσωτερική γωνία. Τα κλασικά. Για τα χείλη έχω διάφορα μίνις. Βασικά τα περισσότερα είναι από NYX. Είναι από το Advent Calendar που είχαν. Ποιο να βάλω? Λέω να βάλω αυτό. Είναι από τα Butter Lipstick και είναι στην απόχρωση. No idea. Α, Ripe Berry. Χωρίς lip liner τώρα, δεν πειράζει. Νομίζω ότι δεν πηγαίνει. Αυτό, α, αυτό θα είναι το ωραίο. Αυτό είναι από τα Liquid Sweat, η απόχρωση Vintage. Και πάμε και στο τελευταίο βήμα που είναι το Setting Spray. Όπου έχουμε ένα mini All Nighter από Urban Decay. Έχω άλλο ένα mini Setting Spray. Είναι αυτό εδώ πέρα από NYX. Και έχω και τη μεγάλη συσκευασία για να σας δείξω συγκριτικά. Το μικρό είναι 18 ml και το μεγάλο 60. Αλλά επειδή αυτό έχει τελειώσει, θα χρησιμοποιήσουμε το mini All Nighter. Έβαλα αρκετό. Αυτά λοιπόν, αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα. Και πριν κλείσουμε, θέλω να σας πω ότι σε αυτό το βίντεο έχουμε και giveaway. Οπότε αν θέλετε να πάρετε μέρος και να κερδίσετε αυτά εδώ τα πραγματάκια που βλέπετε τώρα στην οθόνη, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι like σε αυτό το βίντεο, εγγραφή στο κανάλι μου και να μου αφήσετε ένα σχόλιο που να μου λέτε αν έχετε δοκιμάσει κάποια από αυτά εδώ τα mini προϊόντα που σας έδειξα σήμερα και ποιο σας άρεσε περισσότερο. Αυτά λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Κάντε like αν σας άρεσε και εγγραφή στο κανάλι μου και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Γεια σας!